Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με κομπή Safety Car, μόνο στο Λίμπερο 107 και 4 και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον Πάρη τον Ποντίκα από την Έρα Σπορ. Πάρη, καλή σου μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σου, στην όμορφη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την πορεία που είχε στην Ευρώπη και να πω ότι πρέπει όλοι μας, να περάσω και ένα μήνυμα αν θέλεις από την εκπομπή σου, ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε φιλάθλοι και όχι οπαδοί, έτσι με τη στενή έννοια του όρου. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι και ανήκω και στην Έρα Σπορ, θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα. Εγώ είμαι πάντα με όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι και, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να πηγαίνουμε και στο γήπεδο μαζί με την οικογένειά μας, τους φίλους μας, έτσι. Ήθελα πολύ να το πω αυτό, για να και με ακούσουν. Πολύ καλά έκανες και ειδικά σε αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. Μακάρι πάρει μου να το βλέπαμε όλοι έτσι και να μην ήμασταν με παροπίδες και να κάναμε αυτά που κάναμε τα άσχημα. Από το παδιλίκι μας, από την πολύ αγάπη να το πω για την ομάδα μας. Τέλος πάντων, όταν αγαπάς κάτι και θες να το καταστρέψεις με τον τρόπο σου, αυτό είναι, λέγεται βλακεία. Αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει πάντα να βγάζουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είτε αυτός είναι στο γήπεδο, είτε αυτός είναι πίσω από το τιμόνι. Έτσι, να χρησιμοποιούμε και να μαθαίνουμε αυτά που μας έχουν μάθει οι γονείς μας. Γιατί όλοι οι γονείς προσπαθούν να μεγαλώσουν και να γλυκίσουν τα παιδιά τους για να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Ακριβώς. Να σκεφτόμαστε λοιπόν ότι στο απέναντι αυτοκίνητο ή στην αντίπαλη ομάδα βρίσκεται κάποιος συγγενής μας, ο γιος μας, η μητέρα μας, και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Αυτό έχω να πω. Όχι, να σου το πω απλά, δεν να σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι κάποιος απέναντι μας, αλλά πώς θα αντιδρούσαμε εμείς αν κάναμε κάτι και ήταν απέναντι το ίδιο μας το παιδί, δηλαδή αν συμπεριφέρονταν οι άλλοι με άσχημο τρόπο. Ακριβώς. Απέναντι στο ίδιο μας το παιδί. Δηλαδή, εντάξει. Πάμε τώρα στο αυτοκίνητο. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε τώρα στο αυτοκίνητο. Πάμε νέα αγοράς, πάμε γιατί πολλοί κόσμοι δεν συμπάρει, παραπονιέται και με το δίκιο του, κακά τα ψέματα, με όλο αυτό που συμβαίνει, που έχει παραγγείλει το αυτοκινητάκι του, έχει δώσει μια προκαταβολή και περιμένει να πάρει το αυτοκινητάκι του. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, ρε Σιπάρη? Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είχαμε την κρίση έτσι στην αρχή, για να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Είχαμε την παγκόσμια οικονομική κρίση, ήρθε και ο κορονοϊός, είχαμε την έλλειψη των μικροτσιπ και νομίζω μας αποτελείωσε λίγο. Βέβαια έγινε το εξής έτσι σε όλη αυτή την κρίση. Οι εταιρείες συνασπίστηκαν, μαζεύτηκαν, είδες συγχωνεύτηκαν, είχαμε τον όμιλο Στελάντης και όχι μόνο. Πολλές συμμαχίες προσπάθησαν να φτιάξουν τα οικονομικά τους εντός εισαγωγικών και να προσφέρουν φτηνότερα έτσι, προϊόντα στους καταναλωτές. Αλλά δυστυχώς ήρθε και ο πόλεμος, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό, στην Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη παγκόσμια συγκυρία. Οι συγκοινωνίες είχαν πρόβλημα, ανέβηκαν πάρα πολύ και τα containers, έτσι, και η μεταφορά των προϊόντων γενικότερα. Οπότε όλα αυτά δημιούργησαν ένα κλίμα όπου και οι εταιρείες έπρεπε να μειώσουν κόστος. Έκλεισαν εργοστάσια αυτοκινήτων, έδιωξαν κόσμο, δυστυχώς κόσμος που ασχολείται με την αυτοκινητομηχανία, με αφορμή όλα αυτά έγιναν οι απολύσεις, αλλά όμως οι αυτοκινητομηχανίες παρόλο την κρίση έχουν κέρδη και έχουν μεγαλύτερα κέρδη γιατί πουλάνε λιγότερα αυτοκίνητα μεν, έτσι, και παράγουν λιγότερα, αλλά έχουν αυξηθεί οι τιμές. Δηλαδή η ζήτηση των αυτοκινήτων, όσο και αν φαίνεται περίεργο, και στην Ελλάδα και παγκόσμια, είναι περισσότερη. Ο κόσμος δεν κατανάλωνε, δεν έβγαινε έξω εξαιτίας του κορονοϊού και αυτό του δημιούργησε ένα κοπόδεμα, ένα απόθεμα στις τράπεζες, τουλάχιστον αυτοί που είχαν, έτσι, που είχαν χρήματα, να μην παρεξηγηθώ, αυτοί που είχαν δουλειά. Έτσι.
και αναγκαστικά θέλησε να αλλάξει το αυτοκίνητο. Τώρα όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, έχουν αυξηθεί οι τιμές και αναμένει να δούμε τι θα γίνει. Εγώ το βλέπω δύσκολο, βλέπω να περνάει και αυτός ο χρόνος, ίσως και στις αρχές του επόμενου, εάν δεν μας ξαναβρει κάτι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στη Σανγκάη τώρα, ίσως τα πράγματα και να αρχίσουν να εξομαλύνονται, Τάσο. Πάρη μου, πριν την πανδημία, όταν βγαίνανε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ήταν ακριβά, λέγαμε και μας λέγανε οι εταιρείες οι ίδιες, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, περιμένετε να αρχίσει η παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, να υπάρχει νέα τεχνολογία, θα μειωθούν οι τιμές, για να μπορέσει ο κόσμος εισαγωγικά να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα όχι απλώς έχει αλλάξει, πλησιάζουν τα συμβατικά με κινητήρες ιστορικής καύσης στην τιμή των ηλεκτρικών. Με ό,τι αυτό συνεπάγει να συνέβει. Και λες τώρα τελικά τι γίνεται, δηλαδή περίμενα να πάρω ένα φτηνό ηλεκτρικό αυτοκίνητο και παίρνω περίπου στα ίδια λεφτά ένα με κινητήρα ιστορικής καύσης. Σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε λίγο χαζέψει τον κόσμο αυτές τις τιμές. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει οι αυτοβιομηχανίες να αρχίσουν από αλλού. Mm-hmm. Και γενικότερα οι κυβερνήσεις. Για να μπει κάποιος στην ηλεκτρική τεχνολογία, πρέπει να το συμφέρει. Και πρέπει να το συμφέρει ως προς την αγορά, πρέπει να το συμφέρει ώστε να είναι εύκολο να μπορεί να το φορτίσει, να μπορεί να έχει μεγάλη ακτίνα δράσης, γιατί αν είναι να πάρει ένα αυτοκίνητο μόνο για την πόλη, είναι ασύμφορο, έτσι. Mm-hmm. Ο κόσμος θα επιλέξει να πάρει ένα άλλο αυτοκίνητο σε εταιρείες καύσης που να μπορεί να κινείται και έξω από αυτήν. Και επίσης είναι και ο χρόνος που, εκτός από την ακτίνα, είναι και ο χρόνος που θα μπορεί και η πρόσβαση που θα μπορεί κάπου κάποιος να φορτίσει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Εάν όλοι αυτοί οι αποτρεπτικοί λόγοι, έτσι, γίνουν πιο προσιτοί, τότε ο κόσμος θα στραφεί σίγουρα στην ηλεκτρική ενέργεια και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Επίσης, έχουμε να κάνουμε και να δούμε και την τιμή που έχουν τα καύσιμα, δηλαδή και το ηλεκτρικό, έτσι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι δυστυχώς έχουν εκτοξευτεί οι τιμές. Και εσείς στη Βόρεια Ελλάδα, το έχουμε συζητήσει νομίζω και πολλές φορές μαζί, ο κόσμος πηγαίνει και βάζει βενζίνη, πηγαίνει στη Βουλγαρία, έτσι, πηγαίνει στα Σκόπια, πηγαίνει αλλού, προσπαθεί να κοιτάξει την τσέπη του. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Γιατί ο κόσμος προσπαθεί να την περάσει, να την βγάλει φτηνότερα. Γιατί δυστυχώς οι τιμές έχουν ανέβει, όχι μόνο της ενέργειας, όλων, γιατί μετακυλείται αυτό σε όλη την αλυσίδα, έτσι, και τη διατροφική αλυσίδα. Δείτε τις τιμές πώς έχουν πάει στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, και αυτό δεν έχει τελείωμα, δεν έχει τελειωμό. Ειδικά όταν τα πράγματα προβλέπεται να γίνουν χειρότερα. Έτσι έχουμε και τον πόλεμο. Τι να πω, όλα ελπίζω να τελειώσουν κάποια στιγμή και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Αυτό το λέμε εδώ και περίπου 3 χρόνια πάρει, να τελειώσουν όλα και να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Στην κανονικότητα δεν έρχεται η όλη κατάσταση με τον τρόπο που θα θέλαμε πριν 3-4 χρόνια να ζήσουμε ακριβώς όπως ήμασταν 3-4 χρόνια. Δηλαδή, όχι απλώς κάθε πέρσι και καλύτερα, πριν 3 χρόνια και καλύτερα, έτσι πως τα πάντα πράγματα, και δεν αλλάζει αυτό το πράγμα και όλα τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς στην αγορά του αυτοκίνητου. Πες μου. Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνουν, βέβαια με οικονομικό κόστος. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να είναι μόνο, η άποψή μου είναι αυτή, έτσι, δεν πρέπει να είναι μόνο το κάθε έθνος ή το κάθε κράτος μόνο του. Έπρεπε να υπάρξει πανευρωπαϊκή και παγκόσμια λύση σε αυτό. Γιατί δεν είναι, ίσως οι Έλληνες να υποφέρουν περισσότερο επειδή δεν παίρνουν και πολύ μεγάλους μισθούς μέσα στην Ευρωζώνη. Έπρεπε να δοθούν έτσι βοηθήματα και να διατηρήσουν αυτή την, έτσι πώς να το πω, αυτό το κατρακύλημα της οικονομίας. Ξέρουν εκείνοι τι πρέπει να κάνουν. Θα είναι η μείωση του ΦΠΑ, θα είναι η αύξηση των μισθών. Κάτι πρέπει όμως να είναι, γιατί ο κόσμος δυστυχώς θα λαλήσει, έτσι πώς να το πω. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει μόνο την αγορά της μοτοσυκλέτας και του αυτοκινήτου, επηρεάζει δυστυχώς όλα τα επαγγέλματα.
Ήθελα όλα τα επάγγελμα. Και ήθελα να το ρωτήσω, γιατί έχεις κάνει ένα αφιέρωμα στην δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, για την αγορά της μοτοσυκλέτας. Εκεί πώς πάνε τα πράγματα? Στη μοτοσυκλέτα τα πράγματα πάνε καλύτερα και θα σου πω γιατί. Για την Ελλάδα τώρα μιλάμε. Ναι, πάντα. Ναι. Γιατί ψηφίστηκε ο νόμος όπου μπορείς με δίπλωμα αυτοκινήτου να αγοράζει, να αγοράζεις, εντάξει, να οδηγείς, έτσι. Μοτοσυκλέτα μέχρι 125 κυβικά εκατοστά. Αυτό έδωσε μια πολύ μεγάλη, τεράστια ζήτηση στον κόσμο, ο οποίος αναζητεί φτηνή λύση, και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και καμία σχέση με τη μοτοσυκλέτα, τους έβαλε στο παιχνίδι και δόθηκε ένα boost, έτσι, μια πολύ μεγάλη όθηση στην μοτοσυκλέτα. Βεβαίως και εκεί έχουμε τεράστιο θέμα. Δεν έχουμε καινούργιες μοτοσυκλέτες. Οι μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες πήγαν στο Θεό, ειδικά μέχρι τα 125 κυβικά εκατοστά. Βλέπεις, συγγνώμη κιόλας, πολλά σαπάκια να έχουν βγει από τις αποθήκες και να πολλούνται, έτσι, σε τιμές 2-3 φορές επάνω. Γελάω, γιατί εντάξει, πρέπει να σκεφτόμαστε και την ασφάλειά μας, έτσι, όταν καβαλάμε αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, έτσι, και τα ονομάζω πράγματα, γιατί είναι σαν να καβαλάς ένα κανάπε, έτσι, όταν έχεις βγάλεις ένα μηχανάκι τώρα 30 ετών έξω, το οποίο δεν έχει ούτε ελαστικά ούτε φρένα. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω, έτσι. Λοιπόν, δόθηκε αυτή η όθηση στην αγορά της μοτοσυκλέτας, και ο κόσμος αυτό είναι, αναζητάει φτηνές λύσεις μεταφοράς και θέλει να φτάσει γρήγορα στον τόπο της δουλειάς του, στο χώρο της δουλειάς του, και θέλει να μην καταναλώνει πολύ βενζίνη, γιατί τα αυτοκίνητα δυστυχώς τώρα έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις, έτσι, του κόσμου. Το βλέπουμε αυτό, δυστυχώς. Έχουμε μειωθεί μετακινήσεις, υπάρχει ακρίβεια στη βενζίνη. Όπως είπες και στις μηχανές, κάτι πράγμα που ακόμα χειρότερο, να βγαίνουν κακομεταχειρισμένα μηχανάκια, είτε και τα οποία δεν τα προσέχουν, πόσο μάλλον καινούργιες μηχανές δεν υπάρχουν. Όλο αυτό το πράγμα τώρα, με όλα αυτά τα προβλήματα αυτά, έχουμε και το θέμα της οδικής ασφάλειας, κάτι για το οποίο δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν το έχουμε ως προτεραιότητα όταν βγαίνουμε στο δρόμο. Εκεί τι θα κάνουμε, Πάρη? Εκεί τι θα κάνουμε? Έρχονται άλλες μέρες και κάθε Πάσχα, Πάρη, δυστυχώς διαβάζουμε και καθημερινά, όπως χθες που δυστυχώς χάσαμε μια μικρή ανθρώπινη ζωή 14 ετών εδώ στην Εμεσταγνατία. Κάπου, ρε Πάρη, λίγο να σκεφτόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει, και η πολιτεία το έχει σκεφτεί αυτό. Τουλάχιστον έχει γίνει μια αρχή. Να μπει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μάθημα, το οποίο να είναι, για μένα θα έπρεπε να είναι βαθμολογήσιμο, έτσι. Όπου να σε υποχρεώνουν να μαθαίνεις τη σωστή οδική συμπεριφορά και αγωγή. Εγώ θα σου πω δύο πράγματα. Δεν έχει να κάνει με το DNA για το πώς συμπεριφέρεται κάποιος. Και θα σου αποδείξω γιατί. Σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, ο Έλληνας, παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, είτε ακόμα και όταν πηγαίνουν και επισκέπτονται χώρες, πειθαρχούν στους νόμους. Δεν μπορείς να πας στην Αμερική και να πας παραπάνω, ή στην Αυστραλία, έτσι, τώρα μιλάω, ή στη Σκανδιναβία, σε χώρες, έτσι, στην Γαλλία, είτε στην Αγγλία. Δεν μπορείς να πας και να οδηγείς μεθυσμένος ή να οδηγείς παραπάνω από το όριο ταχύτητας, έτσι. Να πας να παρκάρεις παράνομα, να πας πάνω σε ράμπες με αναπήρους. Οι νόμοι και η κουλτούρα γενικότερα σε καταδικάζει, σε βγάζει στο περιθώριο. Οι νόμοι είναι αυστηροί, πάρα πολύ αυστηροί, αλλά τηρούνται. Δεν είναι ότι εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυστηρούς έτσι. Έχουμε νόμους. Ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι αυστηρός. Τι συμβαίνει όμως, και θα στο πάρω και το νόμισμα από την άλλη μεριά για να καταλάβεις γιατί, για να δικαιολογήσω αυτό που είπα, ότι δεν είναι θέμα DNA. Για πηγαίνετε το καλοκαίρι στην Κρήτη, πηγαίνετε στη Ρόδο, να δείτε τους ξένους που έρχονται από την Αγγλία, μην πω τώρα χώρες, τους ξέρουμε όλους το τι γίνεται. Που νοικιάζουν τα μηχανάκια,
είναι μεθυσμένοι, βλέπουμε ότι έχουν αντισυμβατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, τι σημαίνει για σένα Τάσο, αυτό που μόλις σου είπα, καταρχήν συμφωνείς ότι είναι έτσι? Σωστά. Συμφωνώ. Τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι κάτι εδώ πέρα σε μας δεν πάει καλά. Είναι το σύστημα? Είναι ο ήλιος? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ο ήλιος που μας κάνει να έχουμε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Είναι αυτό δυστυχώς το αίσθημα ελευθερίας που νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ, ότι κανένας δεν σε ελέγχει? Τι είναι αυτό? Θα πρέπει να ψάξουμε μέσα μας και να το βρούμε τι είναι. Γιατί όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό που θα έχουμε, έτσι, ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί? Γιατί εκεί έτσι δεν ξέρουμε τι γίνεται πρώτον. Δηλαδή πάμε σε μια ξένη χώρα και δεν ξέρουμε πώς αντιδράει εκεί η εκάστοτε αστυνομία στο αν εμείς συμπεριφερθούμε αντικανονικά στο δρόμο. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, μαθαίνουμε ότι εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχει αστυνόμευση, υπάρχουν κάμερες οι οποίες θα κάνουν να μας σταματήσουν. Αλλά πρέπει ρε σιπάρ να έχουμε τον μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό ρωτάω. Θα πρέπει... πάνω, για να συμπεριφερθούμε. Δηλαδή, Το να βάλεις εσύ τη ζώνη, το αυτοκίνητο, να βάλεις τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, το κάθισμά τους, το να βάλεις το κράνος στη μηχανή, πρέπει να υπάρχει κάποιος να φοβάσει για να το κάνεις. Άντε, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την κοινή μας λογική? Δηλαδή, ποιον προστατεύει η ζώνη στο αυτοκίνητο και το κράνος στο κεφάλι σου? Εσένα. Ποιον προστατεύει αν τηρείς το όριο ταχύτητας? Εσένα. Και τους άλλους βέβαια, αλλά και εσένα. Εγώ δεν βλέπω να σταματάει κανείς στη διαβάση των πεζών. Δεν σταματάει κανείς. Δηλαδή, αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Μόνο στο αεροδρόμιο. Και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν σταματάνε. Δεν έχω δει. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος μόνο έχω δει ανθρώπους να σταματάνε. Αλλού, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει. Όχι. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι κρίμα και πρέπει εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που πρέπει να αρχίσουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα και να κάνουμε τη διαφορά και να κάνουμε τις πόλεις μας και την Ελλάδα, έτσι, ένα χώρο πιο ανθρώπινο και κοινωνικό, έτσι, και κοινωνικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί συνέχεια μέσα στην κίνηση έχουμε νεύρα καθημερινά. Ένα άλλο πράγμα που συνέχεια μου περνάει από το μυαλό και θέλω να το πω. Έτσι, έχουμε χιλιάδες φανάρια. Χιλιάδες φανάρια. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε να έχουμε χιλιάδες φανάρια? Γιατί δεν έχουμε κάνει υπογειοποιήσεις στις διαβάσεις των πεζών με υπέργεια ή ακόμα και εναέριες, έτσι, διαβάσεις πεζών? Για ποιο λόγο δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να αποσυφορήσουμε το κέντρο? Γιατί? Ειδικά... Πέστε μου, γιατί? Έλατε. Γιατί προηγούνται πράγματα τα οποία δεν έχουν λόγο ύπαρξη προς το παρόν. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ένα μετρό. Ναι, μαζί, εδώ είμαστε στην πόλη μας. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το ανέκδοτο που λένε μετρό. Θα γίνει. Κάποια στιγμή θα γίνει. Θα τελειώσει, θα μπούμε στο μετρό. Κάποια στιγμή. Okay, αλλά αυτό που είπες, δηλαδή μια τσιμισκή που σταματάει και ειδικά σε κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται, που υγειοποιεί. Κάντε το. Ή κάντε κάτι ένα αέριο. Προσπαθήστε να βοηθήσει τον κόσμο να κυκλοφορεί. Ναι, επίσης βλέπεις ότι σε αστικό ιστό έχεις σούπερ μάρκετς, έχεις καταστήματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν πάρκινγκ. Δεν μπορούν ούτε να δεχτούν πελάτες, ούτε και να υπάρξει τροφοδοσία. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί τεράστιο μπλοκάρισμα. Τεράστιο μπλοκάρισμα. Υπάρχουν κατασκευαστικά λάθη σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Έτσι τις βλέπουμε και εμείς, και εμείς στην Αθήνα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Και εσείς φαντάζομαι θα έχετε στη Χαλκιδική, παραδείγματος χάρη, που το καλοκαίρι φτύνει σέμακα. Έρχεσαι πιο γρήγορα, έρχεσαι Αθήνα-Θεσσαλονίκη από το να πας Θεσσαλονίκη στο δεύτερο πόδι, ξέρω εγώ, ή στο τρίτο. Δηλαδή, εντάξει, και σε αυτά κάτι πρέπει να γίνει, γιατί όσο αυξάνονται τα αυτοκίνητα και περνάει ο χρόνος, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα. Σωστά. Πρέπει λοιπόν κάτι από τώρα να γίνει.
από τώρα να γίνει και η οδική συμπεριφορά των ανθρώπων να αλλάξει, αλλά και να υπάρξει ένα σχέδιο, ένα πραγματικά γενναίο σχέδιο, το οποίο θα δώσει πνοή, δηλαδή να φτιάξει καλύτερα τη ζωή μας. Γιατί δυστυχώς έχουμε καταντήσει να περνάμε πολύ μεγάλη ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Και αυτό με ό,τι συνεπάγεται δημιουργεί προβλήματα και στη συμπεριφορά μας και στα νεύρα. Έτσι, βλέπεις έναν οδηγό ο οποίος πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα την ώρα στον Ερυθρέα Λωρίδα. Και λέει, μα εγώ δεν έτρεχα. Ναι ρε φίλε, δεν έτρεχες. Αλλά εσύ δημιούργησες το ατύχημα. Γιατί ο άλλος προσπάθησε, η μηχανή να σε περάσει από δεξιά ή ο οδηγός δεν πρόσεξε, πάτησες φρένο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, τα βλέπουμε καθημερινά. Έτσι. Το θέμα είναι εκατοντάδες οι παρατηρήσεις και οι παράβασεις. Εγώ όποτε οδηγώ αισθάνομαι ότι παίζω ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Δηλαδή νομίζω ότι λες και έχουν φτιάξει κάποιοι έτσι, το παιχνίδι έτσι ώστε να είναι πολύ δύσκολο για να μην τρακάρω ή να αποφύγω τα εμπόδια. Το μάντευσε τι θα γίνει. Όμως, ναι, δυστυχώς. Η μόνη όμως διαφορά είναι ότι στο παιχνίδι μπορεί να ξαναπαίξεις. Ενώ στην οδήγηση μπορεί και να μην ξαναοδηγήσεις ποτέ. Ακόμα πιο δύσκολο. Το θέμα είναι συμπάρει. Όλα, ό,τι νεύρα και αν έχουμε, εντάξει, όλοι πιεζόμαστε, όλοι έχουμε πίεση από τις οικογένειες, από τις ανάγκες της οικογένειας, από τη δουλειά μας. Δεν μπορείς να βγάζεις τα νεύρα στο τιμόνι. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας γίνει η συνήθεια, να μην βγάζουμε τα νεύρα μας και την έντασή μας στο τιμόνι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, όλοι μας το κάνουμε αυτό. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ναι, δεν διαφωνώ. Πρέπει να το φιλοσοφήσουμε, ειδικά τώρα που πλησιάζουν και οι μέρες του Αγίου Πάσχα και χρόνια πολλά και στον κόσμο, να το πω αυτό. Θέλω έτσι να συλλογιστούμε και να αναλογιστούμε, εάν ταξιδέψουμε στην εθνική οδό και πάμε σε άλλους προορισμούς, να είμαστε με καλή διάθεση. Με καλή διάθεση. Η διάθεση, το χιούμορ, η ωραία μουσική είναι αυτή, έτσι, η διασκέδαση. Δεν πάμε ούτε για να κάνουμε Φόρμουλα 1, ας πούμε, στον τόπο που πηγαίνουμε πολύ πιο γρήγορα, γιατί η διαφορά, ξέρεις, άμα πηγαίνεις 120 χιλιόμετρα με 200, πόσο διαφορά νομίζεις θα κάνεις για να βγεις, πόσο, ένα τεταρτό, τόσο, το πολύ 10 λεπτά, δηλαδή δεν είναι καλύτερα να φτάσεις Αρτιμελής μαζί με όλους την οικογένεια και να περάσεις ωραία, να διασκεδάσεις, να δεις, να βλέπεις. Είναι ωραίο όταν ταξιδεύεις. Είναι πολύ ωραίο να έχεις την προσοχή στο ταξίδι, αλλά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις και το περιβάλλον. Έτσι, να αλλάζεις παραστάσεις. Να ξεκουραστεί και το σώμα σου και το βλέμμα σου, να δεις άλλα. Για δείτε το λίγο αλλιώς. Έτσι, το λέω στον κόσμο και σε μένα το λέω να τα ακούω. Για δείτε το λίγο αλλιώς, έτσι, παιδιά και άνθρωποι. Δεν ξέρω και τι λέει και ο κόσμος, έτσι, που μας ακούει. Εγώ δεν είμαι, έτσι, δεν θέλω να θεωρήσει ο κόσμος ότι είμαι ρομαντικός, έτσι. Καθόλου. Αλλά μήπως πρέπει να το δούμε έτσι. Τάσου. Πρέπει πάρα πολύ να το δούμε έτσι. Πρέπει, γιατί όντως αυτό που είπες, αλλάζουμε παραστάσεις, βλέπουμε άλλα πράγματα, φεύγουμε από την καθημερινή ρουτίνα. Κάνουμε κάτι για να το κάνουμε ευχαρίστηση. Πάμε να περάσουμε καλά. Αυτό το πράγμα να βγει και στο τιμόνι. Πάμε να περάσουμε καλά. Όμορφα, συνετά στον δρόμο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή. Και ακολουθούμε 5 πιστά πράγματα. Ζώνη, όριο ταχύτητας, τα παιδιά στο πισωκάθισμα. Και να είμαστε και να έχουν πάρει και τα σωστά. Να έχουμε κάνει και τις κατάλληλες προετοιμασίες πριν να κάνουμε το ταξίδι μας. Να έχουμε φτιάξει, να έχουμε δει ότι το όχημά μας, οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι, είτε είναι μηχανή, είτε ένα αυτοκίνητο, έχει τη σωστή λειτουργία, ότι έχουμε τα απαραίτητα πράγματα που πρέπει να έχουμε μαζί μας, τρίγωνο, έτσι, φαρμακείο, το γυλαίκο, έτσι, το γρίλο, να αλλάξουμε ελάχιστο, τη ρεζέρβα, εάν έχουμε ότι είναι σωστή, έτσι, πίεση, τα ελαστικά, να τα έχουμε, νερό, ότι έχουμε μαζί μας. Όλα αυτά που είπες είναι 10 λεπτά υπόθεση. Απλώς ένα τυπικός έλεγχος. 10 λεπτά υπόθεση πριν ξεκινήσει. Ακριβώς.
να είναι στη σωστή κατάσταση το αυτοκίνητό μας, έτσι πριν. Να είναι στη σωστή κατάσταση. Και εμείς να έχουμε, βέβαια, και να δούμε και τον καιρό, βέβαια εμείς να έχουμε κοιμηθεί σωστά, να μην βάζουμε, αν ταξιδεύουμε βράδυ, να μην βάζουμε μουσική η οποία μας κοιμίζει, έτσι, να μην έχουμε πιει, να έχουμε φάει σωστά. Είναι όλα αυτά, παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο, δεν ξέρω αν ακούγονται. Για μένα είναι πράγματα που εγώ τα κάνω. Ίσως για κάποιους να ακούγεται περίεργο. Ρε φίλε, να σου πει, δηλαδή τι θα πρέπει να έχω φάει πριν. Ή γιατί να μην σηκωθώ 4 ώρα το πρωί. Γιατί δεν είναι τα ίδια τα αναγκαστικά που έχεις. Όταν είσαι το βράδυ, όταν είσαι κουρασμένος. Δεν είναι. Δεν έχεις. Δεν έχεις τη σωστή έτσι, αντίδραση. Να το πούμε αυτό. Και επίσης, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει δύσκολα και με πρόβλημα στον δρόμο, να τον βοηθούμε, να παραχωρούμε προτεραιότητα. Δηλαδή λες, όχι, πω, τώρα θα τον περάσω, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Εντάξει ρε παιδιά, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ηλικιωμένος, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με ειδικές ανάγκες. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ψυχολογικά και να μην είναι καλά. Βοηθήστε, αν μπορείτε και είστε εσείς σε καλή κατάσταση, βοηθήστε τον άλλον, βοηθήστε και τους άλλους. Δεν πειράζει, αφήστε και μια αυτή να πέσει κάτω, έτσι. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, Τάσο, έτσι. Ακριβώς. Πάρε μου. Ρίξτε το στο χιούμορ. Ναι, αυτό. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε όλοι, νομίζω.